Έτσι, ωραία, μπράβο. Παιδιά, τώρα θέλω λίγο τη σοβαρότητα. Όχι, υπάρχει, ψάξτε. Θα βρείτε. Να πάρεις και γελιά φορά. Να βάλω και γελιά, έρχεται η ώρα, αγάπη μου. Μη στεναχωριέσαι. Έρχεται. Ναι, εμείς τα 22, δεν είπα ότι έχω καταράκτη, αλλά... Τι έχουν οι μικροί, αστιγματισμό. Από το πολύ διάβασμα και το κομπιούτερ. Έχω σχέση. Έχει σχέση. Κλείνουμε το σχέσο. Μιλάμε ερωτικά 2 χρόνια. Να την κάμω την αμαρτία πια. Τι κάτι να ρε με την ψηλή φωνή, κάτι να... Περίμενε, τι πάμε. Αρχικά τώρα, το έχω σχέση, έχει σχέση 2 χρόνια και μιλάμε ερωτικά. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχετε ακριβώς σχέση με τους άλλους. Νομίζω πως οι άλλοι απλά υπάρχουν τώρα. Για ποιο λόγο δεν χωρίζετε για να έχετε, δεν θα ήταν πιο άνετα και πιο ωραίο? Θέλει να δοκιμάσει αυτή. Αυτή θέλει να πάρει κουταλιά, να την κάμω την αμαρτία. Γιατί κατάλαβες, Σμέρνες, δεν θέλετε να αφήσετε την ανασφάλεια. Θέλετε να δοκιμάσετε. Σμέρνες. Σμέρνες. Δράκενες. Μούτσι, έλα, μου αρέσει το παιδί που δουλεύει στο φούρνο. Θέλω να μάθω επώνυμο. Τι να κάνω, ρώτα. Ρε παιδιά, γιατί δεν ρωτάει? Επίσης, τώρα να πας μια μέρα και να πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς σε λένε, Κώστα, όχι, το πώς λένε, Βαγγελίου, κύριε Βαγγελίου, παρακαλώ, μια κουλούρα. Και κλείσε το, έλα ρε, αυτά είναι ωραία, ρε. Εγώ δεν ήθεσα. Έχουν γίνει έτσι σχέσεις. Νικόλα. Θα το πω, δεν θέλω να έχετε άγχος, θα γεράσετε γρήγορα και εγώ μικραίνω και πάω και δεν θα έχουμε επαφή. Νικόλα, Μπέντζαμιν, Νικόλα, σε είδα στον ύπνο μου. Περάσαμε πολύ ωραία. Εσύ, εγώ και ο Στέλιος. Λένεις. Ναι, έχει τρελαθεί η κοπέλα. Φαντάζομαι ότι είναι κοπέλα. Τι κάναμε? Δεν ξέρουμε. Τι κάναμε? Για να πέρασε πολύ ώρα θα έπαγω 2-3 ανέκδοτα, θα χόρεψες εσύ, θα έφυγε η βραδιά. Πιστεύω ότι έγινε γκιονοποίηση. Στέλιο. Ναι. Μπορεί να αποτελείς φαντασίωση. Είναι εύκολα, εύκολα. Όχι, πολύ εύκολα. Δηλαδή, καμιά φορά που σε βλέπω και τρέχεις και μιλάς και στον κόσμο, βλέπω και στα μάτια τους, σαν να σε παρακολουθούμε γυμνό να μας τα λες. Γι' αυτό καμιά φορά δεν τον ακούμε, γιατί είναι σεξ σύμβολ. Μουτσί, αυτή τώρα θέλω να βρω τα στοιχεία της, να πάω να ζω 2 σκαμπίλια και να γυρίσω. Ακούστε, 2 σκαμπίλια, θέλει αυτό. Το έφυγε και το έρχεται. Θέλει αλέρετουρ, δεν θέλει ένα για να σφύγει ο μισός αυγένας. Είναι αυτό που με το πας και μέχρι να γυρίσει το ξαναγυρίσει. Μούτσι είναι ωραίο παιδί, ευγενικό αλλά κοντός. Τι κάνω, να. Αυτό. Ξύλο. Αυτή δεν την καίμε, ψήνες. Αυτή, εσένα. Εσένα. Πανύψηλη. Τι το θες με το ψηλό, τι να κάνεις, μπάσκετα παίξτε. Και άστο, δεν είπα. Εδώ πέρα οι άλλοι κοιμάται και ονειρεύεται το λουκουμάκι, ρε. Πάρα πολύ ωραία. Θα αρχίσουν τα μηνύματα αυτά, το περίμενα. Ανοίξτε μου ένα κλουβί και φέρτε μου ένα περιστατικό, όποιο νομίζετε. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Δεν έχω αγόρι για 14 Δευτέρου του Αγίου Βαλεντίνου. Μήπως υπάρχει εκεί κανείς να μου στείλετε, φυσικά, να δω στα στόκ. Φυσικά και έχω. Πάντα έχω. Υπάρχει πάντα ο influencer της καρδιάς μας, ο Μάριος. Έτσι κι αλλιώς. Είναι εποχιακή η δουλειά του, τον έχουμε στείλει για Χριστούγεννα, για αλλαγή χρόνου. Τον στέλνουμε το Αγίου Βαλεντίνου, φώτα πιάνει σταυρό και το Πάσχα γυρίζει δαρνή. Έχω όλα τα μεγέθη, μη φοβάστε να δοκιμάσετε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά παιδιά, ένα χειροκρότημα στα περιστατικά. Ναι ρε, άκου. Νίκο. Ωραία. Έγινε. Να πω στη φίλη μου ότι ο γκόμενός της με απάτησε με εμένα 2 φορές. Είχαμε πιει. Ναι.
Ειλικρινά υπάρχει ερώτηση σε αυτό. Όχι, μην το πεις, αλλά ξαναβγείτε για ποτό και ξέρεις τη συνέχεια. Αρχικά δεν είναι φίλη σου, μπορεί να το πεις. Να. Ποια να πάρουνε μαζί. Να την κάψουνε. Τι μου λέτε και επαναλαμβάνω, παιδιά. Να την πάρουνε μαζί, λέει η άλλη τρελή. Και εγώ το πανέλαβα. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα θα καεί κάποιος. Τώρα δύο θα έχω από καίδια, ένα θα δούμε. Αλλά η κοπέλα αυτή δεν είναι φίλη σου, αγάπη. Sorry και όλοι που το χαλάω. Οπότε είναι μία. Τι λες? Φίδι. Φίδι. Εσύ είσαι φίδι. Άλλη καημένη ζώνη, κοιμάται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω να τη το πει και να αποχαιρετήσει. Έτσι, να αποχαιρετήσει με την πρώην φίλη και να μπει στη θέση τη στο φίδι. Τώρα εδώ μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα. Αυτό πάει σφαίρα κατκέν. Δεν πιστεύω ούτε αυτή θα το λύσει. Δεν ξέρω, μήπως το στείλουμε εξωτερικό. Μουτσί, τα έχω με το Μίτσο. Μουτσί Μίτσο, ακούστε και αυτά μου αρέσουν. Και έμαθα χθες ότι η μαμά μου τα έχει με τον μπαμπά του. Τώρα πιστεύετε, κάπου στο Λος Άντζελες δεν κλαίει ο Παπακαλιάτης ένα δάκρυ, δεν έπεσε. Τα φιλιά μας στο Χριστόφορο, κουράγιο και σε εσάς.